τον Ιωακήμ και άνοιξε πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Καλωρίζικο. Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση που αισθάνομαι και συγχρόνως μεγάλη χαρά να σας καλωσορίζω απόψε στα εγγένεια του Πολιτιστικού Κέντρου Κορφίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Με μεγάλη χαρά από όλο το νησί είναι σήμερα εδώ εκπρόσωποι, ας το πούμε έτσι. Από το Γάβριο βλέπω, από το Μπατσί, το Συνετή, τη Μεσαριά, από πολλά χωριά και αυτό πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Η απόψινή δεν είναι απλά μια ξεχωριστή βραδιά για την Άδρο. Είναι μια βραδιά μοναδική. Μια βραδιά στην οποία αναδεικνύεται η δύναμη της θέλησης και της προσπάθειας, η συλλογικότητα και η μεθοδικότητα. Σκεφτείτε ότι εγκαινιάζουμε ένα μεγάλο έργο υποδομής, το Πολιτιστικό Κέντρο Κορφίου, στην καρδιά της πιο μεγάλης κρίσης που ουσιαστικά βίωσε η Ελλάδα μας και βιώνει ακόμα μεταπολεμικά. Ο νέος αυτός χώρος αποτελεί ακόμα ένα εργαλείο για την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του νησιού μας και ιδιαίτερα της περιοχής του Κορφίου μας. Το Κόρφι μπαίνει πλέον δυναμικά στον δρόμο της πολιτιστικής δημιουργίας, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού μας. Η Δημοτική Αρχή μπορεί να έχει κάνει λάθη ή παραλήψεις. Σε κάθε περίπτωση όμως διακρίνεται για την αποφασιστικότητα, τη συνέπεια, τη συνέχεια σε επίπεδο διοίκησης, όπως ορίζει και αρμόζει σε μια δημοκρατική κοινωνία και σε ανθρώπους που ζουν για τον τόπο και όχι σε ανθρώπους που ζουν από τον τόπο. Το κοινό όφελος είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Απόψε παραδίδει και επισήμως ο Δήμος μας αυτό το κόσμημα στους πολιτιστικούς συλλόγους, στους κατοίκους του Κορφίου και σε όλους τους δημότες της Άνδρου. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο στέκι πολιτισμού του Κορφίου, στο δικό σας χώρο, σε έναν χώρο για ανθρώπους εργατικούς, νοικοκυρέους, επαγγελματίες, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού. Οι δημότες πρέπει να βλέπουν το έργο της Δημοτικής Αρχής συνολικά καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας. Για τον λόγο αυτό η τοπική αρχή οφείλει να δίνει καθημερινά το παρόν και όχι ευκαιριακά. Οφείλει να δουλεύει κάθε μέρα 365 μέρες το χρόνο και να παρίσταται δίπλα στον πολίτη και στα προβλήματα. Διοίκηση σημαίνει υποχρέωση και υποχρέωση σημαίνει ευθύνη. Και είμαστε περήφανοι γιατί αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας με όποιο κόστος. Η διοίκηση ενός τόπου απαιτεί να βρίσκεσαι στο τιμόνι κάθε μέρα από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Ο τοπικός άρχοντας, οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τους συμπολίτες τους, να ζουν ανάμεσά τους και να βιώνουν και εκείνοι τις δυσκολίες και τα όποια προβλήματα που προκύπτουν στον τόπο. Όπως για όλα λοιπόν, έτσι και για το συγκεκριμένο έργο, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Σε όλη τη θητεία μας εργαζόμαστε σκληρά, με υπομονή, επιμονή, με εντιμότητα, μεθοδικότητα και πάρα πολύ μεράκι. Πάντα για το καλό του νησιού μας. Για να φτάσουμε στην απόψινή βραδιά, και επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή αναδρομή, χρειάστηκε να γίνουν πολλά. Η ιστορία της ολοκλήρωσης της ανέγερσης αυτού του κτηρίου ξεκινά από το 2006 και θα προσπαθήσω σε λίγες σειρές να σας την κάνω γνωστή. Η τότε Δημοτική Αρχή του Καποδιστριακού Δήμου του Κορφίου με δήμαρχο τον Γιάννη τον Γλινό είχε το όραμα και με ολοκληρωμένη μελέτη και με πολλή προσπάθεια κατάφεραν το 2006 να εντάξουν αυτό το σημαντικό έργο που ήταν το παλιό Δημαρχείο, αν θυμάστε εδώ, που ήταν το Αγροτικό Ιατρείο. Να εντάξουν λοιπόν αυτό το έργο της ανέγερσης του κτηρίου σε χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Θησέας. Το 2008 κατεδαφίστηκε το παλιό κτίριο και θα ξεκίναγε η ανέγερση του νέου. Αλλά για διάφορους απρόβλεπτους λόγους, είτε κατασκευαστικούς είτε διαδικαστικούς, το κτίριο αυτό παρέμενε έτσι και δεν προχωρούσαν οι εργασίες αποκατάστασής του.
Υπήρξαν πολλές δυσκολίες και καθυστερήσεις, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πάρα πολλά δημόσια έργα. Το Μάιο του 2014 και ύστερα από προσπάθειες της τότε Δημοτικής Αρχής και του Γιάννη του Γλινού, ξεκίνησαν οι εργασίες όπου απορροφήθηκαν τα πρώτα χρήματα. Και ύστερα το Σεπτέμβριο του 2014, ξεκίνησε η θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής, προσπαθήσαμε να τρέξουμε με γρήγορους ρυθμούς το έργο, πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση, διότι ξέραμε από πριν ότι η χρηματοδότηση του Θησέα τελείωνε στις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω πολλών δυσκολιών και κάποιων διαδικασιών, καταφέραμε να απορροφήσουμε κάποια χρήματα, αρκετά θα έλεγα, και ο εργολάβος τέλος του Δεκέμβρη αποχώρησε λόγω της λήξης του προγράμματος της ΕΑ, αφήνοντας πάλι το κτίριο ατελείωτο. Το έργο λοιπόν είχε απεταχθεί και σε συνδυασμό με τα capital control τον Ιούλιο του 2015 έκανε την προσπάθεια συνέχισης του έργου εξαιρετικά δύσκολη. Όλο το 2015 με συνεχείς ενοχλήσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο προσωπικά εγώ με τους συνεργάτες μου, όσο και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όσο και άλλοι δήμαρχοι που είχαν παρόμοιο πρόβλημα με το ίδιο χρηματοδοτικό εργαλείο και με την συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καταφέραμε και επαναφέραμε τη χρηματοδότηση και έτσι επιτέλους τον Ιανουάριο του 2016 ξεκίνησαν πάλι οι εργασίες ανέγερσης του κτηρίου. Δυστυχώς, το καλοκαίρι του 2016 απεβίωσε εργολάβος ύστερα από χρόνια ασθένεια και επήλθε πάλι σύγχυση στη συνέχιση του έργου. Τότε και ύστερα από πολλή προσπάθεια, όπου δεν βρισκόταν κανένας εργολάβος να αναλάβει λόγω του αμφίβολου κέρδους και της ενδεχόμενης χασούρας που θα είχε αυτό το έργο, ήρθα σε επικοινωνία με ένα πολύ καλό φίλο μηχανικό, ο οποίος σε ανύποπτη στιγμή μου είχε πει ότι όποτε θέλω βοήθεια να τον καλέσω. Ο Βασίλης ο Σταυρόπουλος. Αυτό και έκανα, αν και δεν περίμενα ότι θα το δεχτεί, ύστερα από τις τόσες αρνήσεις, τον κάλεσα, του μίλησα, το είδε, συζήτησε με την τεχνική μας υπηρεσία και αποδέχτηκε να συνεχίσει το έργο με όποιο κίνδυνο ζημιάς. Σε αυτό φυσικά βοήθησε, όπως από την πρώτη στιγμή του έργου, ο τοπικός υπεργολάβος εργολήπτης, ο Λούις ο Παρλιάρος, που μαζί με το γιο του τον Δημήτρη, από την αρχή είχαν δώσει και συνέχιζαν να δίνουν από την πρώτη μέρα την ψυχή τους. Και με πολύ μεράκι για αυτό το έργο κατάφεραν σε συνεργασία όλοι μαζί να το αποπεραντώσουν. Οι εργασίες για την αποπεράντωση του Πολιτιστικού Κέντρου Πολυχώρου Κορθίου ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2018. Ύστερα από επιμονή και σκληρή δουλειά υπηρεσιών και ανθρώπων που συμμετείχαν στις εργασίες. Προτιμήσαμε και επιμείναμε να αγωνιστούμε για να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας και τα καταφέραμε με τη συμπαράσταση σπουδαίων ανθρώπων που έδειξαν την αγάπη και την αφοσίωσή τους προκειμένου να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους δημότες μας αυτό το κόσμημα, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο το νησί μας να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν χρειάστηκε να σκεφτώ το αυτονόητο. Έχω ήδη πάρει την απόφαση μαζί με τους συνεργάτες μου που το συζήτησα από την πρώτη στιγμή. Και θέλω να σας ανακοινώσω ότι το κτίριο αυτό θα το αφιερώσουμε στη μνήμη του Δήμαρχου Γιάννη Γλινού και θα του δώσουμε το όνομά του. Δεν σας κρύβω ότι ήταν μια απόφαση που θα είχα αναφερθεί στην εξόδια ακολουθία, αλλά δυστυχώς δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να απευθύνω το τελευταίο χαιρετισμό και έτσι δεν μπόρεσα να το ανακοινώσω. Φίλοι Κορθιανοί, δεν υπάρχει πιο ουσιαστική χρήση για αυτό το κτίριο από το να το παραδώσουμε στις υπηρεσίες του πολιτισμού και αυτό πράξαμε. Το όμορφο Κόρθι με την πλούσια πολιτισμική του ιστορία το έχει ανάγκη. Όλοι όσοι ζουν εδώ στο Κόρθι το έχουν ανάγκη. Τα παιδιά μας, όλοι οι άνδρες το έχει ανάγκη. Για την ανάπτυξή της και για να απολαμβάνουμε όλοι μας όμορφες στιγμές. Αυτό το έργο δείχνει πόσο σημαντικό πράγμα είναι η συνεργασία, η συνέπεια και η συνέχεια μεταξύ των ανθρώπων όσο και μεταξύ των διοικήσεων. Δημιουργήσαμε έτσι όλοι μαζί έναν όμορφο χώρο
ένα απόλυτα χρηστικό κτίριο. Εδώ μέσα μπορούν να γίνουν ομιλίες, παρουσιάσεις, επιστημονικά συνέδρια, ενώ παράλληλα οι αίθουσές του μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιες υπηρεσίες του Δήμου, κάποιες άλλες για πολιτιστικές δράσεις και για εκδηλώσεις. Μπορούν να γίνονται μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και πάρα πολλά άλλα. Αποτελεί λοιπόν ένα πνεύμονα, ένα χώρο ζωής που θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι του Κορθίου αλλά και όλοι οι δημότες της Άνδρου. Ο χώρος αυτός έχει ήδη δοθεί προς χρήση, φιλοξενώντας δράσεις από το σπουδαίο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός του θεσμού πλέον για την Άνδρο και το Κόρθι, το Άνδρος Trailer Race. Επίσης, εδώ πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Aegean Mamas, αλλά και πρόσφατα το μεγαλύτερο μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Λευκής Νύχτας στο Κόρθι. Όλες οι εκδηλώσεις στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και ο κόσμος δείχνει να αγκαλιάζει το κτίριο αυτό, γεγονός που μας χαροποιεί όλους ιδιαίτερως. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι δούλεψαν και έδωσαν την ψυχή τους, τους υπαλλήλους του Δήμου, την τεχνική μας υπηρεσία, που δούλεψαν με μεγάλο ζήλο, τους συνεργάτες μου στο Δήμο, ιδιαίτερα της περιοχής του Κορθίου, τον Χρήστο Μπουραζέρη, τον Ιάκωβο τον Σκόρδο, τον Θωμά τον Σκαρώνη και το τοπικό συμβούλιο, τον εργολάβο και τους εργολήπτες του έργου, που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου σήμερα να έχουμε αυτό το στολίδι στο Κόρθι. Όλοι τους συνέβαλαν τα μέγιστα κατασκευαστικά και τεχνικά για να ολοκληρωθεί το σημαντικό αυτό έργο. Παραδίδουμε λοιπόν σε εσάς και τα παιδιά μας το νέο συνεδριακό και πολιτιστικό χώρο Κορθίου, ώστε το όραμά μας, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του τόπου μας, να συνεχιστεί μέσα από τις δράσεις που θα αναπτυχθούν μέσα στο όμορφο αυτό κτίριο. Ένας χώρος ζωής, πολιτισμού, ανάπτυξης είναι πλέον δικό σας. Αυτός είναι ο νέος πολυχώρος Κορθίου, να είναι καλορίζικος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που τιμάτε με την παρουσία σας στα εγγένεια του Πολιτιστικού Κέντρου και ευχαριστώ προσωπικά τον κύριο Δήμαρχο Θεοδόση Σουσούδη που με επέλεξε ως ομιλητή στη σημερινή πολύ σημαντική ημέρα για τον Όρμο, το Κόρθι ολόκληρο και την Άνδρο. Και την Άνδρο γενικότερα, με τη ιδιότητά μου ως πνευματικού πατέρα της περιοχής. Σήμερα όλοι εμείς που βρισκόμαστε σε αυτό το μέρος συμμετέχουμε σε ένα ξεχωριστό γεγονός, το οποίο πιστεύω είναι ιστορική σημασίας για την Άνδρο. Πιστεύω ακόμη ότι δεν βρισκόμαστε απλά σε μια τυπική συνηθισμένη εκδήλωση στα εγγένεια ενός ακόμη έργου, αλλά συμμετέχουμε σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός όπου τιμούμε αξίες ιδανικά και πολιτισμού διαχρονικά. Τιμούμε ανθρώπινες πράξεις και αποφάσεις που αναδεικνύουν την θέληση και το ενδιαφέρον για τον τόπο μας, για εμάς και τα παιδιά μας, τον πολιτισμό μας και την αγάπη μας για το Κόρθι και το νησί ολόκληρο. Η δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο στη θέση που ευρίσκεται με τη μορφή που έχει, αλλά κυρίως με τους συμβολισμούς τους οποίους περικλεί, ανοίγει μια νέα ελπιδοφόρα πορεία για την περιοχή μας στον 21ο αιώνα. Η λειτουργία του θα συμβάλλει καταλυτικά στην περαιτέρω ανάδειξη του τόπου και ευγένει στις πολιτισμικής πληρονομιάς και θα αποδείξει και θα αναδείξει αξίες και ιδανικά που παραμένουν ακόμη και σήμερα ακλόνητα σημεία αναφοράς στην φιλοσοφική, πολιτιστική και επιστημονική γνώση. Ο Δήμος Άνδρου, ευαισθητοποιημένος από τις διαχρονικές αξίες όπως αυτές εκφράζονται μέσω του πνεύματος και του πολιτισμού, πιστεύει προφανώς ότι τα πνευματικά αγαθά πρέπει σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή να έχουν τα πρωτεία. Ένας χώρος
Πεπαλαιωμένος, μεταμορφώθηκε σε ένα μοντέρνο και λειτουργικό πολιτιστικό κέντρο. Έχω την άποψη ότι το πολιτιστικό κέντρο θα αποτελέσει στο μέλλον έργο σημαντικής σημασίας, όχι μόνο για το Κόρθι, αλλά και για την Άνδρον ολόκληρη. Το πιστεύω ολόψυχα, ότι δηλαδή με τη γνωστή δυναμική που παράγει ο πολιτισμός μπορούν εδώ να συντελεστούν οι βαθιές κοινωνικές τομές που βεβαίως έχει ανάγκη η περιοχή μας με τη συμπαράσταση των αρχών και των συμπολιτών μας. Θα πρέπει λοιπόν στον χώρο αυτό να δημιουργήσουμε νέο κύτταρο πολιτισμού και μέσω αυτού να αναδείξουμε τις αξίες μας, να αξιοποιήσουμε την ιστορική κληρονομιά του τόπου μας, συνδέοντας το παρελθόν μας με ένα σύγχρονο πρωτοπόρο και δημιουργικό μέλλον. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής μας να έχουν ένα δημιουργικό χώρο για την ανάδειξη και την προώθηση ιδεών, προτάσεων και εκδηλώσεων, αλλά κάτω από το πρίσμα, κάτω από τον πολιτισμό του ελληνισμού και τις παραδόσεις μας, να κρατήσουμε όχι ξενόφερτα πράγματα. Θέλω να συγχαρώ προσωπικά τον κύριο Δήμαρχο για τις προσπάθειές του να ολοκληρωθεί το έργο και την απόδειξη έτσι της αγάπης του και του ενδιαφέροντός του για την περιοχή μας. Και θα τον παρακαλέσω για μια φορά να παραχωρήσει με απόφαση του και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έναν χώρο για να γίνει πνευματικό κέντρο και για την ενορία μας. Και αυτό θα σας το ζητήσει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο οποίος θα επισκεφθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 6 ώρα για να κόψουμε την πίτα, θα σας το αναφέρει και ο ίδιος. Θέλω ακόμη να τον συγχαρώ πραγματικά για την πολιτική ανδρεία, αλλά ταυτόχρονα και την αποδοχή της πραγματικότητος και όπως επιβάλλουν οι χριστοί κανόνες που συνοδεύτηκε με τη λήψη της απόφασης από εκείνον προσωπικά και τους συνεργάστες του, ώστε ο χώρος να ονομαστεί Ιωάννης Λινός, προς τιμή του αημνής του τέους δημάρχου μας, με το συμβολισμό αφού τα εγκαίνια τελούνται σήμερα μετά μάλιστα τον εσπερινό μας για την εορτή του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος Γιάννης Λινός εμπνεύστηκε, σχεδίασε με τους συνεργάτες του και υλοποίησε μέχρι ενός βαθμού το έργο αυτό, έργο πνοής για τον τόπο μας, που τα αποτελέσματά του θα φανούν στο μέλλον και σε κάθε περίπτωση η τιμή αυτή είναι απόλυτα δίκαιη και την άξιζε και ανήκει στον εκλειπώντα δήμαρχο, αφού η δική του ιδέα υλοποιήθηκε και ο ίδιος ανάλωσε 30 περίπου έτη υπηρετώντας αξίες και ιδανικά με την επιτυχή πορεία στον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Έτσι η απόφαση του δήμαρχου και των συνεργατών αποτελεί μια εθιμοτυπική, δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική απόφαση τιμής στον εκλειπώντα άξιο δήμαρχο Γιάννη Κρινό, αλλά αποτελεί κάτι το ουσιαστικό. Ευχαριστώ θερμά όλους σας. Σας εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά με υγεία, πρόοδο, αγάπη και το έργο αυτό ας αποτελέσει το ένασμα και παραδειγματισμό για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι αιρετοί του τόπου μας, δηλαδή με σκληρή εργασία, προγραμματισμό, διεκδικητικότητα για τα συμφέροντα του τόπου μας, αλλά κυρίως με συνεργασία όλων των παρατάξεων και των εργαζομένων στο Δήμο. Κατανόηση των εμφανιζομένων προβλημάτων και επίλυσή τους, απόλυτη σύμπνοια ώστε η Άνδρος να οδηγηθεί στο λιμένα της ανάπτυξης και της ευημερίας και της πρόοδου. Αν το καταλάβουμε αυτό, Δήμαρχε, και είμαστε ενωμένοι, θα γίνουμε ένα άλλο νησί. Και αυτό είναι η ευχή μου και η ευχή της Εκκλησίας απόψε. Και θέλω αυτή την ώρα να σας παραδώσω ένα εικόνισμα που θα μείνει εδώ μέχρι τη συντελείας του αιώνας που λέει η Εκκλησία μας
είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης μας, της ενορίας μας, και να φυλάει την... Thank you.